Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με το μονογραμμικό διάγραμμα του τελευταίου πίνακα που φτιάξαμε στο προηγούμενο μάθημα. Για να δούμε λοιπόν το μονογραμμικό διάγραμμα, επιλέγουμε τον πίνακα, τον BF5, κάνουμε κλικ στο μονογραμμικό και εδώ πλέον βλέπουμε το μονογραμμικό διάγραμμα. Εδώ μπορώ να εστιάσω σε κάποιο σημείο. Και εδώ λοιπόν βλέπουμε τα υλικά για κάθε ένα, ένα κύκλωμα. Επιστρέφουμε στα κυκλώματα. Έρχομαι στη γραμμή της ηλεκτρικής κουζίνας. Εδώ δεξιά μου βλέπω τα υλικά που έχει φτιάξει, που έχει τοποθετήσει το πρόγραμμα. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι κάθε φορά που δημιουργούμε ένα νέο κύκλωμα, π.χ. εδώ, το πρόγραμμα αυτόματα το ασφαλίζει με έναν μικροαυτόματο, εδώ, ο B10. Εάν θελήσω να αλλάξω το υλικό του μικροαυτόματου, να τον κάνω π.χ. από B σε C, τότε δεξί κλικ και αλλαγή και από τη βιβλιοθήκη των υλικών εδώ επιλέγω μικροαυτόματους με χαρακτηριστική σε εδώ. Και εδώ επιλέγω ένα μονοπολικό. Εάν επιλέξω ένα, αν θέλω να έχω και διακοπή του ουδετέρου, επιλέγω αυτόν εδώ. Για να το δούμε. Άρα λοιπόν εδώ μπήκε ο σε 10 αμπέρ συν έχει τον πόλο του ουδετέρου. Κοιτάξτε τι θα συμβεί τώρα εάν με ένα κλικ αλλάξω το κύκλωμά μου σε τριφασικό. Είμαι στη γραμμή 12. Το πρόγραμμα αυτόματα θα ξαναυπολογίσει το ρεύμα της γραμμής, τα κιλοβάτ είναι τα ίδια, το ρεύμα έγινε 3 φορές λιγότερο, από 5,1 έγινε 1,7 αμπέρ, ο μικροαυτόματος παραμένει 10 αμπέρ, εδώ αξίζει τον κόπο να εξηγήσουμε με ποιο τρόπο υπολογίζονται αυτά εδώ. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στο μονοφασικό, εδώ βλέπετε ότι αυτόματο το πρόγραμμα διορθώνει το υλικό από διπολικό σε τετραπολικό, για να το δούμε. Να το. Έτσι. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι το 1 κιλοβάτ αντιστοιχεί σε 5,1 αμπέρ με τον κλασικό τύπο της ηλεκτροτεχνίας. Σύμφωνα με το Χαντέ λοιπόν, το επόμενο είναι να βρούμε το γιοτανί, που σημαίνει το γιοτανί είναι η ασφάλειά μου, η προστατευτική διάταξη, που σημαίνει το ονομαστικό ρεύμα του μικροαυτόματου. Είναι το σε 10 αμπέρ. Αυτό κανονικά θα πρέπει να διορθώνεται και με την θερμοκρασία που λειτουργεί ο μικροαυτόματος. Θα το δούμε όμως, είναι στα πολύ ψηλά γράμματα, το δούμε σε κάποιο άλλο σημείο. Αφού λοιπόν βρήκαμε το μικροαυτόματο, πρέπει να εντοπίσουμε μετά το καλώδιο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να βρούμε ένα καλώδιο που να έχει γιώτα. Και θυμίζω το γιώτα ζήτα είναι το γιώτα άρα που πολλαπλασιαστεί με τους 2 ή 3 αυτούς συντελεστές, να είναι μεγαλύτερο από 10. Το πρόγραμμα λοιπόν ψάχνει μέσα στα καλώδια τα συγκεκριμένα που του έχουμε πει. Ψάχνει λοιπόν μέσα στα καλώδια τα συγκεκριμένα που είναι τα νέα. Και εδώ αν προσέξετε, το πρώτο καλώδιο του 1,5 τυχαίνει να έχει 14,5 αμπέρ και συνεπώς το επιλέγει. Έτσι. Αξίζει τον κόπο να δείτε αυτό, ότι το ίδιο καλώδιο όταν είναι επιτύχιο έχει 17 αμπέρ, έτσι, ξαναδείχνω, το 14,5 έγινε 17. Άρα λοιπόν το 1,5 καλώδιο είναι ικανοποιητικό. Τώρα, εάν εγώ αρχίζω και αυξάνω την ισχύ του φορτίου, την κάνω ας πούμε 2 kW, τότε το ρεύμα έγινε 10,2, το φορτίο, η ασφάλειά μου έγινε 16 και παρόλο που το 14,5 θα μου αρκούσε, βλέπετε ότι για να μπορέσουμε να καλύψουμε την βασική απέτηση του Χαντέ ότι το ΙΖ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ΙΝ, αναγκάστηκε το πρόγραμμα να πάει σε καλώδιο 2,5. Έτσι. Αυτές είναι οι ιδιοτροπίες και οι ιδιαιτερότητες του Χαντέ σε σχέση με το παλιό KEM. Για να επιστρέψουμε πάλι εδώ. Τώρα θα ήθελα ας πούμε στη γραμμή αυτή να προσθέσω και ένα ρελέ εδώ κάτω. Οπότε τι κάνω, έρχομαι στα υλικά εδώ και δεξί κλικ λέω προσθήκη. Και πάλι εμφανίζεται η βιβλιοθήκη των υλικών μου
Και εδώ λέω θέλω να βάλω ένα τηλεχειριζόμενο διακόπτη. Εδώ είναι μια σειρά από διακόπτες. Αυτή είναι η διακόπτη που συνήθως βάζουμε στον πίνακά μου. Εάν σκοπεύω αυτό να το χρησιμοποιήσω πάλι, τον βάζω και στα αγαπημένα. Οπότε την άλλη φορά θα τον επιλέξω από εδώ. Δεν χρειάζεται να ψάχνω όλη τη βιβλιοθήκη. Οπότε επιλέγω λοιπόν το συγκεκριμένο ρελεδάκι. Να λοιπόν πώς μπόρεσα και άλλαξα τα υλικά ενός κυκλώματος. Αυτόματα όλα αυτά εδώ έχουν μπει και στο μονογραμμικό μου. Να το. Τώρα για να δούμε τι θα συμβεί αν προσθέσω γραμμές, οπότε δεν θα αρκεί μια σελίδα. Έρχομαι πάλι στα κυκλώματα, μαρκάρω τις τελευταίες γραμμές, 1, 2, με πατημένο το control, κάνω copy και κάνω 2 φορές επικόλυση. Αυτόματα το πρόγραμμα υπολόγισε την καινούργια ισχύ, το καινούριο καλώδιό μου εδώ, όπως βλέπετε. Έτσι. Εάν βλέπω το καλώδιο το 16 δεν είναι σωστό, διότι με 10 θα πρέπει να κάνω τη δουλειά μου, θα πρέπει να έρθω στην άφιξη και να παίξω λιγάκι με τους ταυτοχρονισμούς εδώ, μέχρι ότου το καλώδιο εδώ να γράψει 10. Προσέχτε το. Να το. Έρχομαι πάλι στα κυκλώματα ή καλύτερα στο μονογραμμικό και εδώ βλέπουμε ότι προσθέθηκαν τώρα 2 σελίδες. Έτσι. Αυτή είναι η δεύτερη σελίδα και αυτή είναι η πρώτη σελίδα. Από εδώ μπορώ να εκτυπώσω όλες τις σελίδες μου μαζί και τις στέλνω στον εκτυπωτή μου. Από εδώ μπορώ να τυπώσω τη συγκεκριμένη σελίδα. Εδώ μπορώ να το αποθηκεύσω τη συγκεκριμένη σελίδα σε ένα αρχείο στην επιφάνεια εργασίας σε μορφή PDF και αντίστοιχα εδώ μπορώ να το αποθηκεύσω σε μορφή DWG, όπως βλέπετε εδώ. Έτσι. Και εάν θελήσω να έχω μαζική παραγωγή θα πρέπει να πάω στα τεύχη μελέτης από εδώ, θα το δούμε όμως σε επόμενο μάθημα. Συνεπώς είδαμε με ποιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε το μονογραμμικό. Λιγάκι για την άφιξη. Η άφιξη κάθε φορά που ξεκινά ένα καινούριο πίνακα αποκτάει η άφιξη αποτελείται από συγκεκριμένα υλικά. Εδώ μπορώ να επιλέξω μία ξεχωριστή άφιξη. Π.χ. θα ήθελα μία άφιξη που να έχει έναν εδώ λοιπόν ξαναγούμε στις αφίξεις μου. Πάλι εδώ μπορώ να έχω αγαπημένα. Και εδώ είναι μία άφιξη με έναν αυτόματο διακόπτη κλειστού τύπου, όπως λέμε, που μπορούμε να ρυθμίσουμε τα θερμικά του. Και να λοιπόν το καινούριο μονογραμμικό. Βλέπετε στη θέση εδώ της άφιξης μπήκε ο αυτόματος με τα ρυθμιζόμενα θερμικά.